Λοιπόν, πάμε τώρα ξανά στο στούντιο μας στη Λευκοσία, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον κύριο Ιωάννη Γρηγοριάδη, συγγραφέα του βιβλίου «Ο Σύσυφος στην Ανατολή», το οποίο παρουσιάζεται απόψε. Κύριε Γρηγοριάδη, καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στον τίτλο. Ο Σύσυφος ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα της ελληνικής μυθολογίας. Ποια σχέση θα μπορούσε να έχει με την Ανατολή και γιατί τιτλοφορεί το έτσι το βιβλίο σας? Ο Σύσυφος στην Ανατολή είναι ο τίτλος του εισαγωγικού κεφαλαίου του βιβλίου, το οποίο αναφέρεται στην προσπάθεια εκδημοκρατισμού της Τουρκίας, την οποία και παρομοιάζουμε σισύφιο έργο, δηλαδή ακριβώς όπως ο Σύσυφος στην αρχαιότητα, στην αρχαία ελληνική μυθολογία παρουσιαζόταν ως αυτός που καταδικάστηκε να σβρώχνει ένα μεγάλο λίθο μέχρι την κορυφή ενός βουνού και λίγο πριν φτάσει εκεί αυτός ο λίθος κατρακυλούσε στους πρόποδες και ξαναξεκινούσε από την αρχή. Αυτή ακριβώς η εικόνα αναφέρεται στις προσπάθειες εκδημοκρατισμού της Τουρκίας, οι οποίες έφτασαν πολύ κοντά στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα πριν από 10 χρόνια. Δυστυχώς όμως, για μια σειρά από λόγους, και αυτοί οι λόγοι αναλύονται εκτενώς στο βιβλίο, η ευκαιρία αυτή χάθηκε και είμαστε πλέον κάπου κοντά στους πρόποδες και πάλι. Να πούμε ότι περιέχει 150 κείμενα και φωτογραφίες για την Τουρκία το βιβλίο. Ιδιαίτερα οι φωτογραφίες, θα θέλαμε να μας πείτε ποιες πτυχές της Τουρκίας αγγίζουν. Φωτογραφίες είναι φωτογραφίες τις οποίες έχω τραβήξει εγώ ίδιος κατά τα διάφορα ταξίδια μου στη χώρα και απεικονίζουν διάφορες πτυχές του οικονομικού, του πολιτικού και του κοινωνικού βίου της χώρας, αλλά και την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά, δηλαδή αναφέρονται σε ελληνικά μνημεία, αρχαία και νεότερα, αρμενικά, σελτζουκικά, οθωμανικά, αλλά αποτυπώνεται και η σύγχρονη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της χώρας. Οπότε πιστεύω ότι ο συνδυασμός εικόνας και κειμένου συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του πολύπλοκου μοσαϊκού από το οποίο αποτελείται η Τουρκία. Κύριε Γρηγοριάδη, η Τουρκία αποτελεί μέρος της δικής μας καθημερινότητας, θέλοντας και μη, και της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και της επικαιρότητας, μιας και οι πολιτικές και εθνικές εξελίξεις έχουν σχέση με την Τουρκία. Πόσο καλά θα λέγατε ότι γνωρίζουμε εμείς την Τουρκία? Το βιβλίο αυτό αποτελεί ακριβώς μια συμβολή στην καλύτερη κατανόηση της χώρας. Βεβαίως, όπως αναφέρατε, το κυπριακό, τα ελληνοτουρκικά, είναι ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνουμε την Τουρκία στην δική μας δημόσια σφαίρα. Ωστόσο, η καλύτερη κατανόηση της στάσης της Τουρκίας σε αυτά τα ζητήματα προϋποθέτει και την βαθύτερη γνώση της χώρας. Οπότε, ενώ υπάρχουν αρκετά κείμενα στο βιβλίο τα οποία αναφέρονται στο κυπριακό και στα ελληνοτουρκικά, υπάρχουν και κείμενα τα οποία αναφέρονται σε άλλες διαιρέσεις της τουρκικής κοινωνίας, αναφέρονται στους Αλεβίτες, στους Κούρδους, στην αντιπαράθεση μεταξύ κοσμικών και ισλαμιστών πολιτικών στη χώρα. Και ο σκοπός είναι να βελτιωθεί η κατανόηση της χώρας αυτής, γιατί πολύ συχνά άποψή μου είναι ότι η προσέγγιση που γίνεται προς την Τουρκία είναι στερεοτυπική. Οπότε ελπίζω το βιβλίο αυτό να συμβάλλει σε μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη των κοινωνικών και πολιτικών διεργασιών της χώρας. Από ποια πλευρά πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να αναλύουμε ή να προσπαθούμε να κατανοήσουμε την Τουρκία? Από Τούρκους ή από Έλληνες οι οποίοι μιλούν τη γλώσσα, έχουν ζήσει στην Τουρκία και οι οποίοι έχουν έρθει πιο κοντά με την τουρκική πραγματικότητα? Νομίζω ότι είναι καλό να ακούμε όλους. Σε μια ανοιχτή κοινωνία, σε μια φιλελεύθερη κοινωνία, όλες οι απόψεις πρέπει να διατυπώνονται. Αυτό όμως το οποίο πιστεύω ότι είναι προαπαιτούμενο είναι η μελέτη του αντικειμένου και η βαθιά γνώση του. Και βεβαίως η γνώση της τουρκικής γλώσσας συχνά βοηθάει σε αυτό, γιατί όταν διαβάζει κανείς τον τουρκικό τύπο, διαβάζει κανείς τις τουρκικές εκδόσεις, την τουρκική λογοτεχνία, μπορεί να καταλάβει περισσότερα πράγματα
σε σχέση με κάποιον ο οποίος προσεγγίζει την Τουρκία μόνο μέσω των αγγλόφωνων εντύπων και της διεθνούς ενημερώσεως. Βεβαίως, όπως σας είπα, αυτό δεν συνεπάγεται κάποια προσπάθεια μονοπόλησης της συζήτησης. Όλες οι απόψεις πρέπει να ακούγονται, αλλά όλες οι απόψεις πρέπει να είναι διατυπωμένες με έφλητο τρόπο και τεκμηριωμένες. Κύριε Γρηγοριάδη, είναι όντως πρόβλημα η Τουρκία για τον Ελληνισμό ή εμείς αποδίδουμε το χαρακτηρισμό αυτό ενεργοποιώντας ίσως τις εχθρικές της τάσεις? Νομίζω ότι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν είναι υπαρκτά. Δεν είναι δηλαδή μία αντίληψη μόνο η ύπαρξη των προβλημάτων. Υπάρχουν πραγματικά τα προβλήματα τα οποία όμως μπορούν και θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να λυθούν μέσα από την καλύτερη κατανόηση των απόψεων και των φοβιών και των αντιλήψεων οι οποίες κυριαρχούν στις δύο πλευρές. Βεβαίως, το να μην λύσει κανείς το πρόβλημα είναι και αυτό μια λύση, αλλά νομίζω ότι το να αποφεύγουμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και να μεταθέτουμε τις δύσκολες αποφάσεις για το μέλλον συχνά επιδεινώνει τα προβλήματα. Δεν λύνουμε δηλαδή το πρόβλημα αγνοώντας το, απλώς το κάνουμε μεγαλύτερο και μεταθέτουμε τις δύσκολες αποφάσεις για τις επόμενες γενναίες. Να δώσουμε και κάποιες πληροφορίες για την απόψινή παρουσίαση του βιβλίου, που και ποια ώρα θα πραγματοποιηθεί και τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Χρήστος, η εκδήλωση θα γίνει στις 6 το απόγευμα, στη δημοσιογραφική εστία. Η Γραμματεία Διακοινωτικών Σχέσεων του ΔΣΥ και η Οργάνωση Νέων του Κόμματος διοργανώνουν την εκδήλωση. Θα υπάρξει χαιρετισμός από τον πρόεδρο του κόμματος, κύριο Βέροφ Νεοφύτου, και από τον πρόεδρο της οργάνωσης, τον κύριο Πελεκάνο. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο κύριος Στορναρίτης και ο κύριος Γεωργιάδης. Και για εμένα θα μιλήσει η κυρία Ρένα Χόπλορ, που είναι υπεύθυνη της Γραμματείας Διακοινωτικών Σχέσεων του ΔΣΥ. Μετά τις εισηγήσεις αυτές θα ακολουθήσει συζήτηση, στην οποία πολύ ευχαρίστως συμμετάσχω και να ανταλλάξω τις απόψεις μου με αυτές του κοινού. Να το βρούμε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Αν και τεύχει το βιβλίο, θα πωλούνται και στην εκδήλωση. Mm-hmm. Θα υπάρχει και εκεί, δηλαδή, στον χώρο της εκδήλωσης. Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, καλό τάξιδο να σας ευχηθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Πολύ. Και καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση. Να είστε καλά. Να είστε καλά.